οδηγός για την πορεία της πανδημίας στην Κρήτη αποτελούν και τα αστικά λίμματα, με το υλικό φορτίο να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα σε Ηράκλειο, Ρέθινο και Χανιά και με τον κορονοϊό να είναι ανιχνεύσιμος και στα αστικά λίμματα του Δήμου Αγίου Νικολάου, όπως αποκαλύπτει η Άννα Ψαρουλάκη, υπεύθυνη του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας Κρήτης. Προηγούμενες εβδομάδες μας δείξανε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά ένα χαμηλό οικό φορτίο, όπου εξακολουθεί να είναι σταθερά χαμηλό. Ο Άγιος Νικόλαος και η Σιτία ήταν μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα χωρίς ανιχνεύσιμο οικό φορτίο. Στα τελευταία δύο δείγματα που είχαμε, ο Άγιος Νικόλαος ανιχνεύουμε και στα λίμματα του Αγίου Νικολάου. Η Σιτία εξακολουθεί και είναι με αρνητικό φορτίο. Παρακολουθούμε δύο δείγματα τη βδομάδα, ίσως θα αυξήσουμε, αλλά προς το παρόν πάμε με δύο δείγματα τη βδομάδα. Είναι λοιπόν μια καλή εικόνα. Δυστυχώς δεν είχαμε την εικόνα πριν από την καραντίνα. Και όλα αυτά στο πλαίσιο προγράμματος ανίχνευσης κορονοϊού, το οποίο χρηματοδοτεί ο ΕΟΔΗ. Στο πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε στις αρχές Νοεμβρίου στην Κρήτη, εντάχθηκαν 5 ΔΕΙΑ και συγκεκριμένα του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου, των Χανίων, του Αγίου Νικολάου και της Σιτίας. Έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας με τις ΔΕΙΑ. Φροντίσαμε λοιπόν να δούμε σε πόλεις τουλάχιστον που μπορούμε, δηλαδή Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, να παίρνουμε με αυτόματο δειγματολήπτη, όπου παίρνουμε συγκεκριμένη ποσότητα ανά ώρα στο 24ωρο. Προσπαθούμε να το λύσουμε ακόμα με τη Σιτία και τον Άγιο Νικόλαο, που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Τα δείγματα λοιπόν έρχονται για δρανοποίηση εδώ, γιατί εκτός από τον ιό έχουν και μικροοργανισμούς άλλους. Αυτό το σωρίνα κυβερνιό μέσα. Εδώ μέσα βάζουμε τώρα το μείγμα με τα αντιδραστήρια. Ό,τι επεξεργασία θα γίνει από το RNA, αφού έχουμε κάνει εξαγωγή του RNA. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε στο εργαστήριο, καταγράφοντας καρέ-καρέ την επεξεργασία των δειγμάτων που λαμβάνονται από τα αστικά λίμματα. Βρισκόμαστε λοιπόν έξω από τον προθάλαμο. Εδώ μπορείτε να δείτε τον θάλαμο αρνητικής πίεσης, τον ονομαζόμενο θάλαμο P3, είναι βιοσφάλεια σε επίπεδο 3. Ο συνάδελφος μέσα επεξεργάζεται τα δείγματα με τέτοιο τρόπο ώστε να απενεργοποιηθεί ο ιός και μετά να είναι ασφαλή, ώστε να μπορούμε να τα επεξεργαστούμε στη συνέχεια. Και σε επόμενα στάδια, αφού προηγηθούν κάποιες φυγοκεντρήσεις ειδικές, στις οποίες θα καθιζάνουν κάποια στερεά ενζήματα, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην εκχύληση του RNA του ιού. Πρόκειται για ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, καθώς ανιχνεύει τον ιό στα λίμματα, προτού οι άνθρωποι εκδηλώσουν συμπτώματα. Ενώ με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων, το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξει ακόμα καλύτερη εικόνα για την πορεία της πανδημίας στην Κρήτη, όπως δήλωσε η κυρία Άννα Ψαρουλάκη. Το μοντέλο, να ξέρετε πάντα ότι έχει πολλούς παράγοντες που πρέπει να λάβεις υπόψη σου και δεν μπορούμε να το κάνουμε ακόμα με τόσο χαμηλά φορτία. Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη για να ελέγξεις και μετά. Δηλαδή, λέμε τώρα το εμβόλιο, αλλά για πάρα πολύ καιρό θα πρέπει να παρακολουθείς τι γίνεται. Δεν θα κάνεις την ανοσία, δεν θα δημιουργηθεί η ανοσία από την ημέρα στην άλλη. Επόμενος στόχος του προγράμματος είναι η στοχευμένη έλεγχη σε δομές. Στην πρόβλεψη αυτινού του προγράμματος ήταν να ελέγξουμε κλειστές δομές. Αυτό όμως για μετά, διότι η σύμβαση με τον ΕΟΔΗ λύγει το τέλος του χρόνου, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, και πάμε για ανανέωση ξανά την επόμενη χρονιά και αν όλα πάνε καλά θα συνεχίσουμε και το χρόνο αυτόν όλο το 2021 να παρακολουθούμε.